Κύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ψυχής, κύριο Φάνο Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Τώρα, σχετικά με την ανακοίνωσή σας, υπάρχει προβληματισμός, όπως αναφέρετε, για φεστιβάλ και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται. Και αυτή η αναφορά σας είναι ότι πλήττεται η εστίαση με αυτές τις συνεργές. Θα πρέπει όμως να μας εξηγήσετε τι εννοείτε δηλαδή και σε ποιο βαθμό φθάνει η ανάγκη δηλαδή ή η νομιμότητα ενός φεστιβάλ. Να σας πω, το θέμα αυτό ανακοινείται κατά διαστήματα, διαχρονικά και εντείνεται και μεγαλώνουν οι μεμψημυρίες, τα παράπονα και οι φωνές όταν νιώθουν πραγματικά οι επιχειρηματίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Οπότε, εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να επικεντρωνόμαστε, να ακούμε τα μέλη μας και να παρακολουθούμε τι γίνεται. Αυτό το οποίο συμβαίνει βέβαια φέτος μας θυμίζει λίγο την προ-κρίση του 2013 εποχή, όπου και η Κουτσή Μαρία διοργάνωνε κάτι, φιλοξενούσε καλλιτέχνες από το εξωτερικό και είδαμε και στη συνέχεια τι είχε γίνει. Αλλά σήμερα όμως, ενώπιον μας έχουμε μία εικόνα η οποία είναι τέτοια που υποχρεώνει εκ των πραγμάτων τους επιχειρηματίες να διαμαρτύρονται και να καλούν επιτέλους τις τοπικές αρχές να χαράξουν μία πιο αυστηρή πολιτική, να δικαιολογείται απόλυτα η διοργάνωση μιας εκδήλωσης που λέμε εμείς ότι θα πρέπει ασφαλώς να προάγει και τον πολιτισμό και την παράδοση και να εμπλέκει όμως όλους τους πολίτες, τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις και να αποκομίζουν και ωφέλη όλοι και όχι να συμβαίνει το αντίθετο όπως αυτά τα οποία συμβαίνουν κύριε την Λεβέντη, τελευταία περίοδο. Ωραία. Τι ισχύει στην παρούσα φάση, δηλαδή ένα φεστιβάλ διοργανώνεται. Υπάρχει μάλλον νομοθεσία που να διέπει τη διοργάνωση των φεστιβάλ ή άλλων εκδηλώσεων. Υπάρχει, αντιλαμβάνουμε, στον περιδήμον νόμο κάτι, το οποίο επιτρέπει να επιτρέπεται η αδειοδότηση. Και είναι αυτό που λέτε να προάγει τον πολιτισμό και την παράδοση. Άρα δηλαδή, μια τοπική αρχή η οποία διοργανώνει ένα φεστιβάλ δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τους χώρους εστίασης. Δεν επηρεάζουν όλα, και να το τονίσω και να δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Δηλαδή, τονίζουμε και συγχαίρουμε και πολύ συχνά διάφορα φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Αγίας Νάπας, τα οποία τα δρόμενα τους είναι μέσα στους δρόμους. Εμπλέκονται και οι επισκέπτες, εμπλέκονται και οι δημότες και αποκομίζουν ωφέλη και οι επιχειρήσεις όχι μόνο των κέντρων ψυχής, αλλά ολόκληρη η οικονομική δραστηριότητα που υπάρχει στην περιοχή. Μάλιστα. Δεν διοργανώνουν όμως μόνο οι τοπικές αρχές εκδηλώσεις, διοργανώνουν και ιδιώτες εκδηλώσεις. Πολλές φορές είναι και πολυήμερες και που στην ουσία μετατρέπουν έναν πολύ μεγάλο χώρο σε ένα τεράστιο κέντρο αναψυχής όπου προσφέρεται μουσική, φαγητό και ποτό και βέβαια αναπόφευκτα αυτό πλήττει σε τεράστιο βαθμό, θα έλεγα, τα κέντρα αναψυχής και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Φέρνουμε ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή η κοινότητα Πεδουλά διοργανώνει ένα φεστιβάλ. Το φεστιβάλ αυτό είναι στους δρόμους. Βλέπουμε κόσμο να διαμένει το βράδυ στην κοινότητα. Οι επιχειρήσεις εστίασης και όχι μόνο ζουν και περιμένουν αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνει η κοινότητα. Άρα κύριε Λεβέντη, επιτρέψτε μου. Άρα, είστε προβληματισμένοι ενάντια σε φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Σωστά. Στα πολυήμερα και όχι μόνο. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα που μπορεί κάτι να διοργανωθεί για μια μέρα και πάλι να δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, εάν κάποιος διοργανώνει στην πλατεία Ελευθερίας τα λεγόμενα street parties με street food και προσφέρει και μουσική και αυτό το πράγμα διαρκεί αρκετές ώρες, διερωτούνται οι επιχειρηματίες στην παλιά Λευκωσία με όλα τα προβλήματα τα οποία επομίζονται πώς θα δουλέψουν εκείνο το βράδυ. Άρα, κατανοητό σε έναν βαθμό η ανησυχία των ιδιοκτητών κέντρων ψυχής. Το ζητούμενο είναι, με την επιστολή σας, αποστάλλει και επιστολή, πού, σε υπουργό, σε τοπικές αρχές. Να σας πω. Έχουμε κάνει μόνο μια επαφή με έναν αντιδήμαρχο, έτσι διερευνητικά. Θα ζητήσουμε εντός της εβδομάδος συναντήσεις με όλους τους δημάρχους, θα έλεγα, ή τους πλείστους δημάρχους σε ολόκληρη
την ελεύθερη Κύπρο, με σκοπό να μεταφέρουμε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα, να ζητήσουμε να χαραχτεί συγκεκριμένη πολιτική η οποία θα καθορίζει προαπαιτούμενα, προδιαγραφές, προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα, να δημιουργηθεί μια επιτροπή στην οποία αδιαφυσβήτητα θα συμμετέχει ο Πασικά και βέβαια να καθορίζεται και ο μέγιστος χρόνος μιας τέτοιας εκδήλωσης, η οποία λέμε ότι τουλάχιστον θα πρέπει να προάγει τον πολιτισμό. Μάλιστα. Και την παράδοση, με εξαίρεση βέβαια και για να μην... εθνικής φύσης διοργανώσεις που εκεί. Μάλιστα. Δεν μπορεί κάποιος. Κύριε Λεβέντη, και για να μην δίνουμε λάθος μηνύματα, επειδή αναφερθήκατε σε κάποια φεστιβάλ εκδηλώσεις, όλα αυτά έχουν τις απαραίτητες άδειες για να διοργανωθούν σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα πάρκο, έχουν τις απαραίτητες άδειες. Άρα το θέμα, ναι, θα πρέπει να λυθεί μεταξύ των τοπικών αρχών, έτσι ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή, να μπορέσουν όλοι να είναι ικανοποιημένοι και όντως αυτά τα φεστιβάλ, αυτές οι εκδηλώσεις να προάγουν και τον πολιτισμό μας και την παράδοσή, ναι, μας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Παρακαλώ. Είναι δεδηλωμένη η θέση του Πασικά να στηρίζει εκδηλώσεις μεγάλου βεληνεκούς με συγκεκριμένο στόχο. Να μπορεί να προσελκύει επισκέπτες για να διαμένουν ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα η οποία πάσχει από επισκεψιμότητα ξένων. Μάλιστα. Να μπορούν να συμμετέχουν και να αποκομίζουν ωφέλη όλοι, η τοπική κοινωνία, και με αυτές τις προϋποθέσεις ο Πασικά στέκεται δίπλα. Μάλιστα. Και στηρίζει περίτρανα την κάθε τέτοια προσπάθεια, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν με συγκεκριμένα φεστιβάλ, τα οποία βάλαμε την πλάτη μας για να μπορέσουν να καθιερωθούν, αλλά πιστεύουμε ότι έχουν ξεφύγει. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, κύριε να Λεβέντη, προκύψουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Καταληκτικά, πριν σας αποδεσμεύσουμε, είστε ικανοποιημένοι? Ασφιχτικά γεμάτη χώρη εστίασης χθες για τον τελικό του Euro. Υπάρχουν χαμόγελα ικανοποίησης? Να πω ότι παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία βραδιά μόνο, τονίσαμε ότι ήταν καλοδεχούμενοι. Οι χώροι οι οποίοι προέβαλαν τον τελικό ήταν υπερπλήρης. Κάποιοι άλλοι που δεν συνηθίζουν να προβάλλουν αγώνες μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα ήταν μία πολύ σημαντική ένεση. Άρα δηλαδή δεν υπήρχε η ζήτηση προσέλευση στα προηγούμενα παιχνίδια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Euro? Είχαμε πει και σε άλλες περιπτώσεις ότι στην έναρξη της διοργάνωσης το ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο πολύ αυξημένο. Οι ώρες αρκετών αγώνων δεν ήταν πολύ ελκυστικές, δηλαδή το 4 και το 7 ακόμη. Υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια των 10, αλλά αυτό που λέγανε οι επιχειρηματίες είναι ότι εκεί που προσέλεγαν ποδοσφαιρόφιλους, φεύγαν οι άλλοι, οι οποίοι δεν τους άρεσε το ποδοσφαιρό. Θα πρέπει και εδώ να υπάρχει μια ισορροπία. Στη συνέχεια όμως, στην περίοδο των knockout, το ενδιαφέρον είχε αυξηθεί με το αποκορύφωμα βέβαια των ημιτελικών, εκεί που ξεκαθαρίσαν και οι ομάδες που πιστεύω ότι και στην Κύπρο έχουν τους περισσότερους οπαδούς και υποστηρικτές, και αυξήθηκε πολύ σημαντικά το ενδιαφέρον με την πρόκριση της Αγγλίας, θα έλεγα, και ιδιαίτερα στις παραλιακές μας περιοχές. Εσείς, κύριε Λεβέντη, και στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώς. Εσείς, κύριε Λεβέντη, για να κλείσουμε, στηρίζατε Ισπανία ή Αγγλία? Ήμουν ελαφρώς υπέρ της Ισπανίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.